Φρέσκη, γευστική, τραγανή, υγιεινή, ελληνική. Είναι η ξηρή καρπή από τον Σιδέρη. Εκπτώσεις στις χρεώσεις των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για την ημερήσια κατανάλωση ρεύματος και αυξομοιώσεις στις αντίστοιχες χρεώσεις για την νυχτερινή κατανάλωση ισχύουν από 1η Ιανουαρίου του 2018. Με την τροπολογία που καταθέθηκε στη Βουλή έρχονται σημαντικές αλλαγές στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Υπολογίζεται ότι το όφελος για ένα μέσο νοικοκυριό για την κατανάλωση κατά τους χειμερινούς μήνες θα είναι περί τα 50 ευρώ. Από εδώ και πέρα δεν θα πληρώνεις για όλη την κατανάλωση ανάλογα τι έχεις καταναλώσει με την ανώτατη κλίμακα που θα βρεθείς, αλλά θα πηγαίνει κλιμακωτά. Αυτό θα έχει ένα όφελος ουσιαστικό στους λογαριασμούς των καταναλωτών. Και είναι σίγουρο ότι θα δεχτούν ένα ευχάριστο γεγονός, αλλά βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι θα είναι και χαρούμενοι με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί είναι γνωστό ότι όταν υπάρχει φτώχεια, όσο και να μειωθεί ο λογαριασμός, η φτώχεια παραμένει. Πλέον με το νέο τιμολόγιο, ο καταναλωτής που υπερβαίνει την κατανάλωση ενός κλιμακίου θα τιμολογείται με την υψηλότερη χρέωση του επόμενου κλιμακίου μόνο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση και όχι για το σύνολο όπως ίσχυε έως τώρα. Δηλαδή για έναν καταναλωτή που καίει 1.800 κιλοβατόρες η χρέωση θα είναι 0,0069 για τις πρώτες 1.600 κιλοβατόρες και 0,05 ευρώ για τις υπόλοιπες 200, ενώ μέχρι σήμερα η χρέωση ήταν στα 0,0157 ευρώ για το σύνολο του ρεύματος, δηλαδή και για τις 1.800 κιλοβατόρες. Ακούγεται ότι μπορεί να είναι και στα 50 ευρώ, όχι όμως τα 50 ευρώ το μήνα, αυτό θα είναι, μπορεί να είναι στο τετράμινο. Αν πραγματικά υπάρχει αυτή η μείωση, είναι ουσιαστική, γιατί αν βάλουμε τη λογική ότι θα υπάρχει και μια διαδικασία εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, θα έχει ένα ουσιαστική μείωση. Φρέσκη, γευστική, τραγανή, υγιεινή, ελληνική. Είναι η ξηρή καρπή από τον Σιδέρη. Σιδέρης, ξηρή καρπή παραγωγής μας, πλούσιοι σε ενέργεια και διατροφική αξία. Αποξηραμένα φρούτα και καφέδες από όλο τον κόσμο. Διάθεση χοντρική λιανική. Σιδέρης, Ρήγα Φεραίου 30 και Ζαΐμη, Κορίνθου 83 και Κιλκής.